Είμαστε συνδεδεμένοι εμείς με τις Βρυξέλλες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σαράντη Μιχαλόπουλε, ξεκινώ από εσένα, διότι η οργή που υπάρχει πλέον στις Βρυξέλλες για τον Τζο Μπάιντεν και τον Μπόρις Τζόνσον δεν κρύβεται. Και έχεις μιλήσει με ανώτατους αξιωματούχους. Μετάφερε μας τι σου είπαν. Κατερίνα, οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι οι Αγγλοσάξονες απλά τους πούλησαν. Πηγές της Κομισιόν είπαν στο Μέγκα ότι η Συμφωνία Αυστραλίας, ΗΠΑ και Βρετανίας μαγειρεύεται εδώ και καιρό. Και καμία από αυτές τις χώρες δεν μπήκε στη διαδικασία να ενημερώσει τις Βρυξέλλες ότι έρχεται αυτή η συμφωνία. Οι Ευρωπαίοι συνεπώς ανησυχούν για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο Μπάιντεν πριν λίγο καιρό, το καλοκαίρι συγκεκριμένα, υποσχόταν μια νέα συνεργασία με την Ευρώπη στη μετά Τραμπ εποχή. Και μετά από αυτό που έγινε, πλέον θεωρούν ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας στο πρόσωπο του Μπάιντεν. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι με αυτή τη συμφωνία ουσιαστικά οι Αγγλοσάξονες επιδιώκουν μια συγκρουσιακή σχέση με την Κίνα και φοβούνται οι Ευρωπαίοι ότι θα συρθούν σε αυτό το παιχνίδι που θέλουν να παίξουν οι Αγγλοσάξονες. Ένα παράδειγμα είναι, μας είπαν αν υπάρξει ένα επεισόδιο μεταξύ ενός Βρετανικού πλοίου και ενός Κινέζικου πλοίου στον Ειρηνικό, είναι πιθανό η Βρετανία να ζητήσει την συμβολή του ΝΑΤΟ, δηλαδή και των Ευρωπαίων. Τέλος να πούμε ότι θεωρούν ότι η Βρετανία έπαιξε βρώμικο ρόλο στην υπόθεση και υπενθυμίζουν στους Ευρωπαίους πολίτες ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είμαστε μόνοι μας ως Ευρωπαίοι και ότι γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και τα σχέδια για μια ευρωπαϊκή άμυνα και στρατηγική αυτονομία. Σαράντη, να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια στιγμή με ειδοποιούν από το κοντρόλο, τελικά ο Μακρόν δεν είπε λέξη για την υπόθεση της κόντρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε ας το κρατήσουμε αυτό και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα το συζητήσουμε αργότερα, διότι Πέτρο είναι βαρύτατες οι αιχμές από τη μεριά των Βρυξελών. Και θέλω να μας πεις τι απαντάει ο Ουάσιγκτον σε όλο αυτό το μπαράζ αντιδράσεων. Είχε δώσει άλλο κλίμα πάντως ο Μπάιντεν για τη μετά Τραμπ εποχή. Ναι, Κατερίνα, είδαμε την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, τη Τζεν Ψάκη, να προσπαθεί να απορροφήσει όλους αυτούς τους σκρανδασμούς που δημιούργησε η έντονη αντίδραση της Γαλλίας, χωρίς όμως να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Όσον αφορά αυτή τη νέα συμφωνία, το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει κανένας εδώ στη Ουάσιγκτον που να διαφωνεί ότι το στρατηγικό βάρος πρέπει να τοποθετηθεί στον Ειρηνικό. Από εκεί και πέρα όμως, βλέπουμε να ασκείται μια κριτική, όχι τόσο για την ίδια την απόφαση, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο αυτή δρομολογήθηκε. Και αυτό γιατί πολλοί θεωρούν ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια καλύτερη συνεννόηση με τους Γάλλους, καθώς όπως έγινε γνωστό, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου τηλεφώνησε στο Γάλλο πρέσβη μόλις λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί επίσημα η νέα συμφωνία. Από την πλευρά του, φυσικά, το Παρίσι θεωρεί ότι οι Αμερικανοί σκόπιμα θέλησαν να το πιάσουν στον ύπνο, ώστε να μην έχει χρόνο να αντιδράσει, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπουμε και την έντονη αντίδραση της γαλλικής πρεσβείας εδώ στη Ουάσιγκτον. Πολλοί λοιπόν, Κατερίνα, θεωρούν ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια καλύτερη διαχείριση του θέματος από την πλευρά της Ουάσιγκτον, ώστε να μην έρθουν στο φως όλα αυτά τα εσωτερικά ρήγματα που ταλανίζουν τη Δυτική Συμμαχία, ιδιαίτερα μετά την περίοδο του Ντόναλντ Τραμπ. Πέτρος Κασφίκης, ζωντανά από την Ουάσιγκτον. Σαράντης Μιχαλόπουλος από τις Βρυξέλλες. Να επιστρέψουμε εδώ στη συζήτησή μας με τον Γιάννη Πρετεντέρη. Κουβέντα λοιπόν ο Μακρόν. Αυτό με ενημέρωσαν, αλλά θα το μάθουμε τώρα. Συντόμως δεν είναι και θέμα χρόνου. Θα κάνουμε μια σύνοψη τώρα, βάλουμε κάποιους τίτλους. Νομίζω ότι επίσης πρέπει να πάρουμε υπόψη μας το γεγονός ότι δεν νομίζω ότι έγινε συμπτωματικά. Δεν ξέρω αν έγινε τυχαία. Η έκδοση της ναύτεξης της Τουρκίας την στιγμή που γίνεται εδώ πέρα η συνάντηση στην Αθήνα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Δεν πιστεύω ότι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή θέλουν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο πολέμου εντός εισαγωγικών με την Ελλάδα. Δεν είναι αυτή η αίσθησή μου τουλάχιστον. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Τώρα, πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο Μακρόν δεν φαίνεται να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Προς το παρόν ήταν έντονη η αντίδραση χθες της Ευρώπης, όλης της Ευρώπης, πλην Γερμανών που πάλι ψύχρεμα αντέδρασαν αυτοί. Οι Βρυξέλλες και η Γαλλία αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα. Πιο έντονα η Γαλλία, λιγότερο έντονα οι Βρυξέλλες. Οι Γερμανοί που πάντα μαθαίνουν τελευταία αυτά τα πράγματα δεν αντέδρασαν και ιδιαίτερα. Νομίζω ότι προσπαθούν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες. Γιάννη, δεν ξέρω αν θέλει να σε διακόψω, διότι έχουμε τον Γιάννη Χαραμίδη στην αίθουσα σύνταξης. Να ακούσουμε λοιπόν τύπο Μακρόν και να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Γιάννη. Όντως, ο πρόεδρος της Γαλλίας δεν αναφέρθηκε καθόλου στην συνθήκη, στην τριμερή συνθήκη όκους, η οποία κοστίζει πάρα πολύ ακριβά. Είναι το πρώτο αίμα που χύνεται εντός οικονομικού πλαισίου. Είναι η γαλλική απώλεια 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα γαλλικά υποβρύχια πετάχθηκαν εκτός συμφωνίας του 2016. Ο Γάλλος πρόεδρος έμεινε στο πλαίσιο που είχε συζητήσει και εκφώνησε. Η μοναδική αναφορά που έκανε ο Γάλλος πρόεδρος ήταν μια πολύ μικρή αναφορά στην
ενίσχυση που επιχειρεί η Γαλλία αναφορικά με την κοινή άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε σε ένα ζήτημα το οποίο, όπως υπογράμμισε, είναι πάγια τακτική της Γαλλίας τα τελευταία 2,5 τουλάχιστον χρόνια, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αποκτήσει δικό της στρατό, μια δικιά της ενισχυτική άμυνα απέναντι στις απειλές οι οποίες διαρκώς αυξάνονται. Παρά τα αυτά, έμεινε στο πλαίσιο της κουβέντας που είχε με τους εταίρους του στην Αθήνα, αναφέρθηκε στην περιβαλλοντική αλλαγή, στην κλιματική αλλαγή και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά την Ελλάδα και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την άρτια διοργάνωση της συγκεκριμένης διάσκεψης. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Χαραμίδη. Πώς σου φάνηκε λοιπόν ο Εμμανουέλ Μακρόν, Γιάννη? Ναι, νομίζω ότι δεν ήθελε να ρίξει λάδι στη φωτιά. Είναι εμφανές αυτό. Αρκετό λάδι έριξε χθες δηλαδή και οι υπουργοί του και αυτός και όλοι. Και επίσης, όταν μιλάει ο πρόεδρος, δεν μπορεί να κάνει πίσω μετά. Όσο μιλάνε οι υπουργοί, το πράγμα ψιλοκαλύπτεται. Η Γαλλία έχει μπροστά της μια μεγάλη αποστολή τώρα. Αυτό που συνέβη είναι ένα σοβαρό επιχείρημα υπέρ μιας αμυντικής ευρωπαϊκής πολιτικής, το οποίο υποστηρίζει ο Μακρόν εδώ και χρόνια, από το 18, αν δεν απατώμε. Και μάλιστα τότε τον είχε παγώσει η Μέρκελ ελαφρά. Τώρα θα υπάρχει Μέρκελ και ο Μακρόν, να το θυμίσω αυτό στους τηλεθεατές, θα έχει την Προεδρία η Γαλλία το πρώτο εξάμηνο του 2022. Και εκλογές προεδρικές και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα και έχει προβλέψει από τώρα μια σύνοδο κορυφής στους πρώτους μήνες του 2022 για την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Ενδεχομένως λοιπόν να του ανοίχθηκε ένας δρόμος, άρα να χάσει και 53 δις δολάρια. Οπότε δεν ξέρω τι είναι αυτό που θα διάλεγε ο Μακρόν, να χάσει τα λεφτά ή να ανοίξει το δρόμο. Ο δρόμος άνοιξε όμως και η συζήτηση άνοιξε. Γιατί είναι προφανές ότι η Αμερική έφυγε όπως ήθελε από το Αφγανιστάν, έκανε όπως ήθελε συμφωνία με την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Γενικώς κινείται με τον δικό της τρόπο, σωστό. Ανεξάρτητη χώρα είναι, ό,τι θέλει κάνει. Συμμάχους έχει, φίλους έχει, αλλά δεν είναι και υποχρεωμένη να τα μοιράζεται όλα μαζί τους. Εμείς να δούμε τι κάνουμε.